όρθω με. Γιατί πατέρα έπινες με τα τέτοια να φορτώ με. Και με νεφέ και σορπανόν πάντα να φαρμακούμε. Και με νεφέ και σορπανόν πάντα να φαρμακούμε. Και όσο βλέπουμε τα στιγμιότυπα, εμείς εδώ σχολιάζουμε. Εμένα αυτό που μου έκανε μεγάλη εντύπωση είναι ότι η Νατάσα τότε ήταν, δεν θα πω πόσο χρόνο, αλλά ήταν πολύ πολύ κοριτσάκι. Και όμως όταν ανέβαινε τα βουνά, όντως έδειχνε ότι είναι μια μεσόκοπη γυναίκα, η οποία έχει κουραστεί τόσο πολύ που δεν μπορεί να ανέβει την ανηφόρα. Και έλεγε, «Εκόπεν τον Εφέση». Αυτή ήταν η ατάκα σου. Ναι. Η Χριστίνα είπε προηγουμένως ότι της άρεσε. Εγώ είπα πριν ότι τώρα βλέποντας τις ταινίες με την απόσταση του χρόνου, ότι ναι, κάποιοι μπορεί να τις χαρακτηρίζουν γραφικές, κάποιοι μπορεί να λένε διάφορα και βεβαίως αν υπήρχαν, αν η παραγωγή δηλαδή ήταν πάρα πολύ μεγάλη, ίσως να ήταν τελείως διαφορετικά τα πράγματα, όμως αυτές οι εποχές χαρακτηρίζουν μια αυτές οι ταινίες χαρακτηρίζουν μια εποχή. Μια εποχή όπου κάποιοι άνθρωποι ασχολήθηκαν με το... Μάλλον έπαιξαν θέατρο. Στη συνέχεια σκεφτήκαν ότι αυτό το πράγμα θα μπορούσε να κινηματογραφεί. Επέλεγε τις τοποθεσίες ο Γιάννης Οφρονιώτης και σχολίασε ότι το προηγούμενο πλάνο που έδειξε έτσι τα βράχια κτλ. Πραγματικά σου θύμιζε Πόντο. Ήταν η διάλεκτος που ήταν ένα ακούγαμε μάλλον παιδάκια στο θέατρο, Έρικα, που πέσαμε και μαζί, που λέγανε ατάκες
ολόκληρες από την ταινία. Μικρά παιδάκια, 5 χρονών, 6 χρονών. Επομένως, έβαλαν και αυτές τις ταινίες την πινελιά τους. Έτσι, και να σου θυμίσω και κάτι παράδοση. Άλλο, Χριστίνα. Όταν πήγαμε στην Γεωργία, εκεί ήταν η αποθέωση. Έτσι. Θυμάσαι ότι μας σήκωναν στα χέρια. Ναι. Εγώ προχθές είμαστε ένα γάμο, πάνεψε ο Ανέστης, ο Λυράρης, ο Ανέστης Αθανασιάδης, το γιο του. Και οι νύφοι ήταν από τη Ρωσία, έχουν έρθει. Και μου λέει ο πατέρας της νύφης, μου λέει να σου πω κάτι. Από εσάς, λέει, ήρθα στην Ελλάδα. Λέω, τι από εμάς. Λέει, βλέπαμε τις ταινίες εκεί και συγκινηθήκαμε τόσο ωραία με τα τόσα ωραία μέρη και αυτά εκείνα και τα παρατήσαμε όλα, λέει, και ήρθαμε μόνο και μόνο από τις ταινίες, λέει, ναι, πειραστήκαμε. Ναι, νοσταλγήσαμε την Ελλάδα. Ένας λοιπόν. Κόσμος που δεν είχε τη δυνατότητα να πάει στο θέατρο, είτε ήταν σε χωριό, είτε στο εξωτερικό, μέσα από αυτές τις ταινίες συγκινήθηκε, θυμήθηκε, δάκρυσε, χάρηκε, έδωσαν πολύ μεγάλη χαρά. Ειδικά στη Ρωσία γινόταν χαμός τότε. Βλέπανε, αφού τώρα πηγαίνω στις λαϊκές και όταν με βλέπουν οι δικοί μας, με αγκαλιάζουν, με φιλάνε, με γεμίζουν δώρα. Πρέπει να τα πληρώσω. Όχι, πάρε, πάρε, πάρε. Γιάννη, τώρα και για αυτό που είπε η Έρικα, αλλά και στη Γερμανία, θυμάμαι, δεν θα το ξεχάσω, ήταν σε ένα φεστιβάλ στη Στουτκάρδη. Όπου μπήκαμε, έπαιζε μία. Ήταν ένα φεστιβάλ από αυτά που κάναμε. Μαζί είχαμε πάει, μπράβο. Οπότε κάποια στιγμή όταν μπήκα σε έναν χώρο που ήταν διπλάσιος από το παλιά Ντεσπόρα, ας πούμε, ξαφνικά συνειδητοποιώ ότι κάποιες υποψιθυρίζουν κάτι, λέω ποιος ήρθε, ας πούμε, και γυρνάω να δω κι εγώ ποιος ήρθε. Και ξαφνικά βλέπω ότι πέφτουν πάνω μου. Δεν θα ξεχάσω δε έναν φωτογράφο, ο οποίος μου λέει στο τέλος, αφού έχασα την τσάντα μου, αφού μου είχαν κοπεί τα κουμπιά, ξέρω εγώ, κάτσε κοπέλα μου, μου λέει, να βγάλω κάποιες φωτογραφίες. Είμαι 20 χρόνια στη Γερμανία. Όσα λεφτά έβγαλα σήμερα, δεν τα έβγαλα στα 20 χρόνια. Ήτανε πράγματι συγκινητικές στιγμές που... Αγγίξανε τον κόσμο βασικά, τις αγάπησε ο κόσμος. Ο κόσμος εξακολουθεί και σήμερα τις βλέπει. Ναι, άνετα τις βλέπει. Όχι μόνο τις βλέπει, ζητάει να ξαναγυρίσουμε τέτοιες ταινίες. Ναι, και λυπάμαι εγώ πάρα Facebook, πολύ που δεν βρίσκεται ένας ένθερμος πόντιος, ο οποίος να χαλαλήσει λίγα χρηματάκια για να γίνει μια... Γιατί σαν να... το Βασίλη τον Ιερό. Ναι, ας άλλες εποχές βέβαια, εντάξει. Αλλά εγώ θα ήθελα να ξαναγίνει κάτι τέτοιο. Ναι, και εγώ ήθελα να κάνω, έτσι. Ναι. Εντάξει, καμιά φορά. Γυρίστηκε ένα σύριαλ κάπως ποντιακό, που είχε κάποιες ατάκες ποντιακές, του Κοντογιαννίδη, και τι είχε. Ναι, εντάξει, εγώ πιστεύω ότι παρόλο που εκείνοι θέλουν να λέγονται επαγγελματίες στο χώρο τους, εγώ πιστεύω πάντα ότι εμείς των ποντιακών θειάσων ήμασταν πιο επαγγελματίες και πιο αυστηροί με τους εαυτούς μας στο θέμα της γλώσσας, ναι, στο θέμα των ηθών και των εθίμων, δηλαδή κάποια πράγματα τα προσέχαμε. Υπήρχε και πίσω από εμάς... ο Ευσταθιάδης, ο οποίος... Ο Νάκος και ο Νάκος και ο Στάθης. Ναι, οι οποίοι είναι δύο άνθρωποι που γνωρίζουν το αντικείμενο, γνωρίζουν πολύ καλά τη διάλεκτο, γνωρίζουν τα ήθη και τα έθιμά μας και δεν μας άφηναν να ξεφύγουμε. Όπως στο σίριαλ κάποιες στιγμές. Όχι, εγώ λέω και την αγάπη. Μα και ήσασταν αυθεντικές όλες. Ήσασταν αυθεντικές. Δεν προσποιήθηκε καμία να γαρίτανε. Πιστεύω ότι ήμασταν εαυτό μα. Το έβγαζε από τον ναι. Αυτό που έβλεπα εγώ και στην Χριστίνα. Όπως έβλεπα, έβλεπα μια στιγμή. Όλοι αυτό μου λέγανε. Μα πέσουν τόσο αυθεντικά, τόσο αληθινά τα ρίσκα είναι στην προσωπική του ζωή. Ακριβώς. Όπως έβλεπα το μυρολόι εκεί στην Πατούλα. Που μου θύμισε τις γριές εκείνες, παρόλο που και η Χριστίνα ήταν σε ηλικία νεαρή τότε, όταν παίζαμε τις ταινίες, έπαιζε τη γριά τόσο πιστικά, έκλαιγε δηλαδή πάνω στο... Τη θεία μου έκανε. Την Πατούλα, στο κρίμα. Και νομίζω, αν προλάβουμε θα δούμε... Αυτού είσαι σαν έναν έναν, τη μάνα σου, ναι. Ναι. Την κυρία Κίτσα Παλαιστίνα στείλουμε και τους χαιρετισμούς μας. Να δούμε την επόμενη, ποια είναι η επόμενη σκηνή. Εγώ δεν γνωρίζω, αλλά τις έχουμε βάλει στη σειρά, οπότε θα δούμε. Έτσι, ό,τι ξέρετε, ξέρω και εγώ παιδιά. Άκη, μπορούμε να δούμε την επόμενη.